Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek. Βρισκόμαστε ξανά στο δρόμο για να ρωτήσουμε τους φίλους τριγύρω αν βλέπουν τηλεόραση. Πάμε να δούμε τι μας απάντησαν. Λοιπόν, κορίτσια όμορφα, βλέπετε τηλεόραση? Βλέπετε τηλεόραση? Ναι. Βεβαίως. Ναι, πολύ. Καμιά φορά, αναλόγως. Ναι. Okay. Τι παίζει? Όχι συχνά. Προτιμώ να μην βλέπω. Πόσες ώρες την ημέρα? 2-3 ώρες. 2 ώρες, 3 ώρες. Κατά μέσο όρο 2-3 ώρες. 2-3 ώρες. Οκ, νομίζω ότι είναι οκ το 2-3. Ναι. Περίμενε πως το είπατε θα είναι 5-6. Όχι, 2-3. Όχι, είναι αρκετό. Τώρα λόγω καραντίνας. Να βλέπω 4-5 ώρες. Βλέπεις τηλεόραση? Όχι. Όχι. Καθόλου? Σχεδόν καθόλου. Το σχεδόν τι σημαίνει? Το σχεδόν την ανοίγει η μαμά μου και βλέπει και περνάω κι εγώ από το σαλόνι και βλέπω αυτό. Καθόλου κι εσείς, Καθόλου, ναι. Πώς το αποφασίσατε? Βασικά δεν έχω χρόνο και δεύτερον δεν μου τραβάει το ενδιαφέρον. Όχι. Καθόλου. Ταινίες. Πολύ λίγο. Γενικότερα αν βλέπω είναι μόνο κανένα αγώνα, κανένα NBA, κανένα ποδόσφαιρο, αυτά. Όχι, όχι, ελάχιστα, δεν βλέπω. Βασικά είμαι πολλές ώρες έξω, μου αρέσει να βγαίνω έξω και επειδή η τηλεόραση, τέλος πάντων, αυτά που δείχνει δεν μ' αρέσουν, σαν ούτε ποιοτικά, όλα είναι, σε ψυχοπλακώνουν. Αυτό και δεν ασχολούμαι. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Κάτι που να σου τραβάει την προσοχή. Καθόλου. Καθόλου. Δεν την ανοίγετε ποτέ? Μόνο για ειδήσεις. Ναι. Είναι εύκολη και γρήγορη η ενημέρωση με τις ειδήσεις, γι' αυτό. Και τις εμπιστεύεσαι? Παίρνω τα κομμάτια που θέλω και κρατάω αυτά που χρειάζεται. Ειδήσεις? Ναι. Μόνο στο ραδιόφωνο. Θέλουμε να ξέρουμε τι λένε οι εχθροί μας. Εγώ δεν ανοίγω καθόλου τηλεόραση, ειδικά για τις ειδήσεις. Okay. Έχω άκρες αντίθετη άποψη. Δεν μου κινεί πλέον το ενδιαφέρον και θεωρώ ότι μπορώ να ενημερωθώ πολύ καλύτερα από το διαδίκτυο. Ενημερώνεσαι τότε από πού? Από το ίντερνετ. Από το ίντερνετ, από διάφορα site, από φίλους. Επιλέγω να ενημερώνομαι από τα site που θεωρώ εγώ έμπιστα. Και τηλεόραση αν ανοίξω και μόνο για να συνδεθώ στο ίντερνετ και να δω κάποιο βίντεο στο YouTube κτλ. Προτιμάτε να ενημερώνεστε από το ίντερνετ ή από την τηλεόραση? Όχι, γενικά δεν έχω ιδιαίτερη προτίμηση και από την τηλεόραση και από το ίντερνετ. Ναι, γιατί η ενημέρωση δεν σταματάει να είναι και ένα είδος ασπίδας σε πολλά πράγματα για να τα αποφύγεις. Είναι και λίγο η παραπληροφόρηση τώρα που παίζει, αλλά επίσης στο ίντερνετ μπορείς να δεις, να επιλέξεις και τι θα διαβάσεις. Και τι προτιμάτε να βλέπετε? Κινηματογραφικές ταινίες. Α, ωραία. Δεν το ανοίγετε για ειδήσεις δηλαδή? Και ειδήσεις βλέπω, ναι. Ποιο κανάλι προτιμάτε? Παίζει ανάλογα την ώρα που πίνει η ταινία. Οπότε όλα έχουν να κάνουν με ταινίες, Ναι. Ταινίες. Ταινίες. Ναι. Και πώς ενημερώνεσαι τι ταινίες έχει? Πάντα είχα αυτή την απορία. Τις βάζεις τυχαία. Okay. Οκ. Και ποιο κανάλι προτιμάς για ταινίες συνήθως? Το Open έχει ωραίες. Το ΙΕΡΤ. Ναι. Πάντα έχει πολύ ωραίες ταινίες. Τι ταινίες βλέπετε συνήθως? Κυρίως δράσεις και κοινωνικές. Ωραία. Τώρα τελευταία μια καλή ταινία που δείτε στην τηλεόραση? Το Δωμάτιο. Το Δωμάτιο. Δεν το ξέρω. Είναι μια κυρία που είναι κλεισμένη μέσα σε ένα σπίτι και μπαίνουν κάποιοι ληστές. Κλείνεται αυτή σε ένα χώρο με το κοριτσάκι της για να γλιτώσει. Okay. Ναι. Θα βγάλουμε ένα από τη ζωή, λίγο περίεργο ένιωσα. Σε λίγο θα γίνει πραγματικότητα. Ήδη έχει γίνει. Πολύ. Όταν τους σταματάμε στο δρόμο να τους ρωτήσουμε και κρατάμε κάμερα, πιστεύουν ότι είμαστε από την τηλεόραση και πολλοί δεν απαντάνε γι' αυτό το λόγο. Δεν είμαστε όμως από την τηλεόραση και γι' αυτό δεν έχουμε χορηγούς. Μπορούμε όμως να αποκτήσουμε εσάς για χορηγούς μέσω του Patreon. Μπείτε, γραφτείτε και εκεί θα σας δώσουμε με πολύ αγάπη απομαγνητοφωνήσεων επεισοδίων, ασκήσεις, quizlet, το απομαγνητοφώνηση του podcast και πολλά άλλα καλούδια.
Τηλεόραση είναι μια μεγάλη σάλα αυτή εδώ θεάματος που μπαίνουμε, κοιτάζουμε και φεύγουμε. Αυτή είναι η πιο ωραία με τα φυσικά χρώματα της φύσεως. Τα ψέματα που λένε μέσα στα κανάλια και βλέπουμε σύριαλ και όλα αυτά είναι μια υποκρισία που πραγματικά αηδιάζω αυτά τα πράγματα που βλέπω. Γιατί εδώ είναι η τηλεόραση, αυτή η σάλα του θεάματος. Τι ταινίες αρέσει να βλέπεις? Η αλήθεια είναι ότι το κοιτάω στο IMDb, okay, που έχει διάφορα κριτήρια αξιολόγησης και το ανάλογα με τη βαθμολογία του θα δω. Αλλά δεν έχω κάποια προτίμηση. Τώρα τελευταία κάτι καλό που είδες? Το John Wick, John Wick 3. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. John Wick με τον Keanu Reeves. Είναι σαν πώς υπάρχει ο Bruce Willis και μετά ο Jason Statham. Ο John Wick τους πατάει όλους. Όλους. Θα δω ταινίες, δεν θα δω τίποτα άλλο. Δεν ασχολούμαι. Και τι ταινίες συνήθως επιλέγεις? Είμαι του ρομαντικού. Ράιαν Γκόσλινγκ. Ναι, είμαι του ρομαντικού. Θέλω κάτι που να μου φτιάχνει τη διάθεση και όχι να με στεναχωρεί βασικά. Αρκετά προβλήματα έχουμε γενικώς. Ισχύει. Ταινίες με παίρνει λίγο ύπνος, βασικά. Οπότε, ναι. Είστε πολύ κουρασμένος από ό,τι καταλαβαίνετε. Όχι, και τις βαριέμαι και τις ταινίες γενικά. Δηλαδή, προτιμώ ας πούμε, να δω στο YouTube βιντεάκια στα δικά σας. Και τι έχετε προτίμηση να βλέπετε? Βλέπω κοινωνικά θέματα, περιπέτειες. Περιπέτειες? Ποικιλία. Σας φαίνεται παράξενο οι περιπέτειες? Όχι, μου άρεσε η απάντηση. Εντάξει, ναι. Ιστορικές αναδρομές, έργα με ιστορικά θέματα. Εντάξει, επιστημονικής φαντασίας. Ναι, ψυχολογικά θρίλερ. Ταινίες βλέπετε σινεμά, Netflix ή δεν βλέπετε ταινίες? Πειρατικά. Οκ. Εγώ δεν βλέπω και ταινίες. Αν υπήρχε ένας και μοναδικός λόγος να την άνοιγες, τύπου ταινίες, βλέπεις ταινίες? Υπάρχει το Netflix πλέον, οπότε και πάλι η τηλεόραση αποκλείεται. Α, θα μπορούσα να δω μουσικό κουτί στην τηλεόραση, ας πούμε. Ναι. Αυτό το έβλεπα στην τηλεόραση, ναι. Συμφωνώ. Ναι. Νομίζω αυτή η εκπομπή μας ένωσε φέτος το χειμώνα, το βλέπαμε όλοι. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία εκπομπή. Α, και εκπομπές βλέπω. Για πες αγαπημένες. Μου αρέσει το Φλερτ, okay, ναι, που είναι στην ΕΡΤ. Α, και το Masterchef. Α, οκ. Okay. Ναι. Σ' αρέσει να μαγειρεύεις ή να βλέπεις για μαγειρική? Να μαγειρεύω αυγά και να βλέπω Masterchef. Το Deal. Οκ, okay, και εμένα μου αρέσει. Τώρα που εκεί μπει 5x5 ο Σερφελής. Πολύ ωραίο αυτό. Σας αρέσουν τα τηλεπαιχνίδια πιο πολύ, ε? Ναι, πιο πολύ παιχνίδια. Οι πιο ωραίες είναι ταξιδιωτικές εκπομπές, αλλά τώρα δεν θυμάμαι συγκεκριμένες. Όπου πετύχω ταξιδιωτικό tour και οτιδήποτε έχει να κάνει με περιήγηση, είτε στην Ελλάδα είτε έξω, είναι μια χαρά. Survivor. Reality. Α, reality που είναι έτσι στη μόδα τώρα. Το House of Fame που τελείωσε με εμάς πάρα πολύ. Εντάξει, εγώ γενικά δεν βλέπω τόσο reality. Βλέπω περισσότερες σειρές. Αυτό. Η αγαπημένη σου ποια είναι? Από την ελληνική τηλεόραση ήταν η Άγριες Μέλισσες. Ναι, ρε παιδιά, κάποιος θα μου πει και τις μέλισσες. Αλλά γενικά Netflix περισσότερο. Με τα χρόνια μεγαλώνοντας, γενικότερα σαν οικογένεια δεν χρησιμοποιούσαμε καθόλου τηλεόραση, αλλά μεγαλώνοντας δεν ήταν κάτι που με ενδιέφερε. Βέβαια τη θέση της πήραν άλλα πράγματα, το κινητό, υπολογιστές κτλ. Αλλά μου είναι κάτι που μείνει αδιάφορο. Okay. Σκεφτήκατε πότε να την κλείσετε τελείως στην τηλεόραση? Τελείως, δεν παρακολουθώ. Ναι. Το σκέφτηκα λαμιδρά και το ξέχασα αυτή τη στιγμή. Okay. Αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο του Easy Greek που εμένα με αφήνει με χαρά, μπορώ να πω, γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμος πια δεν βλέπει πολύ τηλεόραση, πολλοί την έχουν κλείσει και τη χρησιμοποιούν μάλλον για κοσμητικά. Ελπίζω και εγώ να καταφέρω σύντομα να το κάνω, γιατί πέρασα αρκετές ώρες βλέποντας τηλεόραση, ειδικά μέσα στην καραντίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Μην ξεχάσετε, νούμερο 1, subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Νούμερο 2, like στο Facebook και στο Instagram για να μαθαίνετε τα νέα μας. Και 3, μην ξεχάσω εγώ να ευχαριστήσουμε τους πατρόνους μας, τους μεγάλους χορηγούς μας, που χωρίς αυτούς δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ με τον ίδιο τρόπο. Τα ξέρετε, άλλωστε τα λέμε σε κάθε βίντεο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τα λέμε σε μία εβδομάδα από τώρα.
Αντίο.